Περιστατικό στο Γαλάτσι που πυροβόλησαν ένα παιδάκι. Το έχετε δει? Είναι αυτό εδώ. Πρόκειται, Ρίτσα, για ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη χθες το απόγευμα εδώ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου. Ήταν 8 η ώρα όταν μια μικρή ομάδα παιδιών είχε μπει στο προάβλιο του σχολείου και έπαιζε μπάσκετ. Λίγα μέτρα πιο κάτω ήταν οι γονείς τους και τα κοιτούσαν. Στις 8 και 4 άκουσαν κάτι σαν πυροβολισμούς. Αμέσως έτρεξαν στα παιδιά τους και είδαν ένα 10χρονο αγόρι, ένα αγόρι από την παρέα, να κλαίει, να φωνάζει και να έχει αίματα στο αριστερό του χεράκι. Κρατούσε το χέρι του. Θα σου πω γιατί το ξεκινά αυτό το βίντεο. Το σχολείο που έγινε είναι ακριβώς δίπλα στο μαγαζί μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το σχολείο πίσω μας. Ενώ είχα ετοιμάσει εκείνο το κομμάτι, τελικά δεν το έβαλα μέσα. Αποφάσισα να κρατήσω το vlog νούμερο 2, αυτοκινητιστικό. Εγώ το είχα κάνει για να πούμε καλή σχολική χρονιά στα παιδιά και καλά τρικάβαλα στους γονείς και καλές μετακινήσεις χωρίς ζώνες ασφαλείας. Συν τη φασαρία. Και ακριβώς εδώ είναι το μαγαζί μου. Δηλαδή, μαγαζί. Σχολείο. Καταλαβαίνετε σε πόσο μικρή απόσταση έχουν γίνει τα πράγματα. Είμαστε τόσο κοντά. Κάπως έτσι είναι το σχολείο όταν δεν έχει παιδάκια έξω. Το γραφείο μου, όπως και το μαγαζί, είναι ακριβώς δίπλα στην αυλή του σχολείου και τώρα θα δούμε τι συμβαίνει σε κάθε διάλειμμα, όπως και στην αρχή και στο τελείωμα. Ευτυχώς αυτό το κομμάτι δεν το ανέβασα στο blog. Γιατί τώρα που έγινε αυτό, ξέρετε, εμένα θα κατηγορούσαν ότι έριξα με το αεροβόλο. Όποιος το έκανε, εγώ μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε, όχι τον δικαιολογό. Αλλά εντάξει, η φασαρία είναι πάρα πολύ. Και αν κάποιος έχει συνηθίσει και μένει εκεί, γιατί εγώ δεν μένω εκεί, οπότε αν κάποιος έχει συνηθίσει στην ησυχία που είχε το καλοκαίρι, γιατί ήταν κλειστά τα σχολεία, και τώρα που άνοιξαν πάλι γίνεται της κακομοίρας, δεν θέλει και πολύ ο άλλος λίγο χαζός να είναι να το κάνει,